Του καινούργιου βιβλίου του Ιορδάνη Πουλκούρα, ένα μπλούς για τη φώτιση. Με τον Ιορδάνη γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Η συνεργασία μας ξεκίνησε μέσα από το περιοδικό το Άβατον. Έκτοτε ο Ιορδάνης σε κάθε τεύχος συμμετέχει με ένα κείμενό του στη δική του στήλη, το «Εν Ιορδάνη». Αρκετά από τα κείμενα αυτά, στην πορεία αυτών των 15 χρόνων, αρκετά από τα κείμενα αυτά έχουν μπει σε αυτό το βιβλίο που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες. Επίσης, στο ίδιο βιβλίο υπάρχουν και άλλα κείμενα που ο Ιορδάνης έγραψε ειδικά για αυτό το σκοπό. Τι βιβλίο είναι αυτό? Θα μπορούσε κανείς να το πει ότι είναι ένα βιβλίο, όπως συνηθίζουμε να λέμε τελευταία, ένα βιβλίο πνευματικής αναζήτησης. Έχει μέσα όμως και πολλά στοιχεία άλλα. Είναι, θα λέγαμε, και βιογραφικό και αυτοβιογραφικό και μαρτυρίες και ιστορίες και μύθους. Αυτό που το χαρακτηρίζει όμως κυρίως είναι αυτό που με εντυπωσιάζει κάθε φορά που παίρνω ένα κείμενο του Ιορδάνη για να μπει στο Άβατον. Και αυτό το στοιχείο είναι το στοιχείο της έκπληξης. Κάθε κείμενο του Ιορδάνη που μας έρχεται για να μπει στο Άβατον έχει αυτό το στοιχείο αυτής της έκπληξης. Με λίγα λόγια, δεν ξέρεις τι θα πάρεις. Το λέω με την καλή έννοια. Συνήθως οι άνθρωποι που γράφουν στο Άβατον ακολουθούν μία γραμμή σκέψης, μία πεπατημένη. Λίγο πολύ ξέρουμε τι κείμενα θα πάρουμε. Με τον Ιορδάνη δεν συμβαίνει αυτό. Υπάρχει πάντα κάτι το φρέσκο, το πρωτότυπο, το διαφορετικό. Η ματιά του είναι που προσεγγίζει τα μεγάλα ερωτήματα της ανθρώπινης ζωής και ύπαρξης, είναι που τα προσεγγίζει από πολλές διαφορετικές οπτικές. Και θα λέγαμε ότι αυτό ακριβώς είναι το κατεξοχήν στοιχείο χαρακτηριστικό που θέλει να έχει το Άβατον. Οπότε όλες αυτές οι ματιές του Ιορδάνη, όλα αυτά τα χρόνια, περιέχονται σε αυτό το βιβλίο. Και μάλιστα κάνει και κάτι άλλο. Ενώ μιλάει για τα πιο σημαντικά πράγματα, θέματα της ανθρώπινης ζωής, αυτά τα ερωτήματα, τα θέματα που έχουμε μάθει να τα λέμε τα υπαρξιακά, το κάνει με έναν τρόπο τόσο ανάλαφρο, τόσο βατό, τόσο ανθρώπινο. Μέσα από τις προσωπικές, όπως είπα, τις μαρτυρίες και τις ιστορίες, αλλά και μέσα από μύθους που διηγείται. Και αυτό φέρνει πολλές από αυτές τις ιδέες με έναν τρόπο πρωτότυπο και μοντέρνο, ας μου επιτραπεί η έκφραση, πολύ κοντά στον σύγχρονο αναγνώστη. Ασφαλώς, το να ασχοληθεί κανείς με αυτά τα ζητήματα στην πράξη, όλοι όσοι ασχολούμαστε χρόνια ξέρουμε ότι δεν είναι κάτι απλό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μέσα από τις λέξεις του, μέσα από τα κείμενά του, μέσα από την πρωτοτυπία αυτή που έχει και τη φρέσκα αυτή τη ματιά, νομίζω ότι, μάλλον πιστεύω, δίνει εξαιρετικά ερεθίσματα σε κάποιον που ακόμα και χρόνια να είναι σε αυτά τα πνευματικά λεγόμενα μονοπάτια, θα έχει να εισπράξει και να εμπνευστεί πολλά. Ένα τέτοιο στοιχείο, καθώς ετοιμάζαμε το νέο Άβατον και έγραφα την εισαγωγή για τον φάκελο του τεύχους, για το κεντρικό θέμα, όπου το κεντρικό θέμα σε αυτό το τεύχος έχει να κάνει με το ιερό. Ασφαλώς, μια τέτοια λέξη είναι αρκετά έτσι, έχει ένα βάρος, οπότε δώσαμε μια άλλη έκφραση στο εξώφυλλο. Και ενώ προσπαθούσα να δω πώς θα καταλήξω, δανείστηκα μία φράση του. Και θα με επιτρέψετε να κλείσω με αυτό το μικρό απόσπασμα που υπάρχει σε αυτό το Άβατον,
Θα σας πω ποια είναι η φράση του Ιορδάνη. Μιλάμε για αυτή την διαδικασία του κατακερματισμού και της απώλειας του θαυμαστού, το οποίο δεν είναι κάτι που δεν είχαν προβλέψει οι επιστήμονες. Απλώς τώρα συμβαίνει με ρυθμό πολύ γρήγορο. Ο όρος που χρησιμοποίησαν για να περιγράψουν την επικράτηση του στιγνού ορθολογισμού και την υποτίμηση του ιερού, του θαυμαστού, είναι απομάγευση. Σύμφωνα με τον σπουδαίο γερμανό κοινωνιολόγο Max Weber, στις παραδοσιακές κοινωνίες ο κόσμος ήταν ένας μεγάλος, μαγεμένος κήπος. Αυτός είναι και ο τίτλος του φακέλου που έχουμε, ο μαγικός κήπος της αλήθειας. Είναι ένας κήπος από τον οποίο μόνοι μας βγήκαμε και τώρα, αναγνωρίζοντας τις οδυνηρές συνέπειες, αναζητούμε να βρούμε ξανά το μονοπάτι που οδηγεί εκεί. Δεν αναφέρομαι στον Παράδεισο, αλλά στο μαγικό κήπο της αλήθειας, λέει ο Ιορδάνης τώρα, στο ιερό που συνδέει ανθρώπους και κοινωνίες με το παρελθόν τους και τους κάνει μέρος του αιώνιου χρόνου, δίνοντας έτσι νόημα πραγματικό στην ύπαρξή τους. Εύχομαι από καρδιάς οι άνθρωποι που θα διαβάσουν το βιβλίο αυτό να βρουν κάποια ψήγματα από αυτήν την αλήθεια, από αυτό το μαγικό κήπο και να ξαναβρούν, να δουν το νόημα στη ζωή τους. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που ήσταν σήμερα εδώ. Και τώρα δίνω το λόγο σε έναν εξίσου εκλεκτό φίλο, στο Μάνο το Δανέζη. Να είσαι καλά. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ, αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ τον Στέφανο για την έκδοση αυτή την οποία έκανε σε δύσκολους καιρούς, το ξέρω αυτό πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ιορδάνη που μου έκανε την τιμή όχι να μου ζητήσει να κάνω τον πρόλογο, αλλά ήμουν από ό,τι ξέρω και ο πρώτος αναγνώστης. Το πρώτο proof και το συζητήσαμε εν εκτάσει. Υπάρχει μια ευτυχή συγκυρία. Περνάμε μια δύσκολη εποχή. Δεν είναι η εποχή του κορονοϊού. Είναι μια εποχή που λόγω του κορονοϊού ξανακοιτάμε ορισμένα πράγματα που έχουμε ξεχάσει στη ζωή μας. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν διάβασα τα κείμενα, η ανάγνωση των κειμένων με συνεπήρε. Δεν μου αρέσει να μιλάω με έτσι μεγάλες κουβέντες, επειδή είναι φίλος μου ο Ιορδάνης ή ο Στέφανος. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Είμαι λιγάκι τσιγκούνης, αλλά εδώ πέρα δεν μπορώ να τσιγκουνεύτω, γιατί θα είναι πάρα πολύ κακό. Η ανάγνωση των κειμένων, όταν διάβασα το βιβλίο, με συνεπήρε, θέτοντάς μου νέους προβληματισμούς. Λες και ήταν λίγοι αυτοί που είχα. Οι σκέψεις του συγγραφέα, άκρος τολμηρές, αλλά διατυπωμένες με έναν τρόπο απλό, σαφή, ψύχρεμο και έντιμο, αλλά συγχρόνως κοινωνικά και φιλοσοφικά καυστικό, μου φάνηκε σαν να αποτελούν ένα σύγχρονο οδηγό επιβίωσης, αποκαλύπτοντας γεγονότα και φωτίζοντας τα μονοπάτια του δρόμου της μετάβασης σε ένα νέο δυτικό πολιτισμικό ρεύμα που έτσι το έχω κάπως οργανώσει μέσα στο μυαλό μου. Το βιβλίο που είχα την τύχη να κρατάω στα χέρια μου δεν φοβόταν να ατενίσει τη σημερινή πραγματικότητα. Στις πρώτες ακόμα σελίδες του βιβλίου, με μεγάλη μου ικανοποίηση, σταμάτησα σε μια ελπιδοφόρα προτροπή του συγγραφέα, η οποία πρέπει να μας συνοδεύει πάντα την επώδυνη περίοδο που διανύουμε. Γράφει ο Ιορδάνης, «Η κρίση είναι ευκαιρία, τραγική ευκαιρία να ξαναδούμε πάλι τα θεμελιώδη της ύπαρξής μας. Να δούμε πάλι μετά από χρόνια πως δίπλα μας υπάρχουν άνθρωποι με σάρκα, οστά και ανάγκες και πως, όπως ακριβώς και εμείς, με λατώματα που μας κάνουν πραγματικούς και ελάχιστα ίσως προτερήματα που αυτά ακριβώς μας κάνουν πολύτιμους για την κοινή μας ζωή. Χρειάζεται να απλώσουμε το χέρι μας, όχι για φιλανθρωπία. Γραπώνουμε γερά το χέρι του πλησίον σε αλληλεγγύη. Το χέρι που τραβάς έξω από τη λάσπη είναι το ίδιο που στη συνέχεια θα σε στηρίξει και θα σηκωθεί στα πόδια σου». Και συνεχίζει. «Στις δύσκολες αυτές στιγμές, ας θυμηθούμε μια παλιά αφρικάνικη ρίση. Δεν υπάρχει τρόπος να βγεις από την έρημο παρά μόνο αν την διασχίσεις». Η αίσθησή μου ήταν υπέροχη, καθώς η ανάγνωση προχωρούσε.
Είχα στα χέρια μου ένα κείμενο διαλόγου και σκέψης με βάση τη θύμηση παρελθοντικών γεγονότων, παραδόσεων, δογμάτων, φιλοσοφικών ενοράσεων και πρωταρχικών επιστημονικών πεπιθήσεων που είχαν ντυθεί με μύθους και μυστικιστικές αλληγορίες. Η επιλογή ενός τέτοιου είδους πλοκής δεν ήταν τυχαία, αλλά παιδαγωγικά ευφύης. Όπως μας εξηγεί ο συγγραφέας, χρησιμοποιεί τους μύθους για εξαγωγή γενικών ή ατομικών και κοινωνικών συμπερασμάτων, διευκρινίζοντας ότι οι μυθικές προσωπικότητες και τα μυθικά γεγονότα χρησιμοποιούνται ως αλληγορίες προκειμένου να περιγραφούν εν είδη παραβολών ηθικές, επιστημονικές και κοινωνικές πραγματικότητες ή συμβουλές για το μέλλον με βάση τα γεγονότα του παρελθόντος. Το πολύ ενδιαφέρον όμως ήταν ότι όλες αυτές οι θύμησες αγκαλιάζονταν αρμονικά με μια σειρά σημερινών πειραματικά αποδεδειγμένων επιστημονικών γνώσεων, τις οποίες βέβαια λόγω της φιλίας μας γνωρίζω ότι κατέχει ο συγγραφέας. Το γεγονός όμως το οποίο με εντυπωσίασε περισσότερο ήταν ότι και στο νου του συγγραφέα τριγύριζε η ιδέα της μετάβασης σε ένα νέο πολιτισμό. Πάντα αποτελούσε βαθιά πίστη μου ότι μια τέτοια μεγάλη και αναγκαία πολιτισμική μετάβαση δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνο μέσω μιας εσωτερικής αναμόρφωσης του ίδιου του ανθρώπου. Είναι δηλαδή θέμα παιδείας και όχι εκπαίδευσης των πολιτών, όπως μας δίνουν τα σημερινά σχολεία. Όπως αναφέρει ο Κάρολ Γιούγκ για το θέμα αυτό, η ορθολογική μας τάση θέλει να μας κάνει να πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε θαύματα με τις οργανώσεις και την επιβολή νέων νόμων ή με παρόμοιες καλοπροαίρετες επινοήσεις, αλλά στην ουσία το πνεύμα του πολιτισμού μπορεί να αναθεωρηθεί μόνο με μια αλλαγή στη στάση του ατόμου. Την άποψη αυτή φαίνεται να εστενίζεται και ο συγγραφέας, αναφέροντας ότι η κατανόηση της μορφής και του είδους των προσωπικών σου δεινών θα σε οδηγήσει στο ταξίδι προς την ανάκαμψη και προς την αυτογνωσία. Μπορείς να αλλάξεις το πεπρωμένο σου, αποδεχόμενος την ευθύνη να μεγαλώσεις και να εξελιχθείς με την ελευθερία των δικών σου επιλογών, χωρίς την ασφάλεια που παρέχουν τα δεκανίκια. Πολύ ωραίο. Αυτό το κακοτράχυλο και δύσβατο δρόμο αναζήτησης προσωπικής μας αναμόρφωσης, ο συγγραφέας το χαρακτηρίζει ως ένα μοναχικό μονοπάτι, το οποίο θα πρέπει να το διαβούμε προσεκτικά, σχεδόν μόνοι, εφόσον, όπως γράφει, ο δρόμος της αναζήτησης δεν έχει εγκεκριμένο manual, ούτε έχουν εκδοθεί, από ό,τι γνωρίζω, οδηγοί επιτυχία σε αυτό. Η εργασία πάνω στο δρόμο και το αποτέλεσμα των πράξεών μας, θετικό ή αρνητικό, είναι αποτέλεσμα των δικών μας επιλογών. Αν δεν είναι συνειδητές, κακοδικό μας, γιατί κανείς δεν μπορεί να μας δικαιολογήσει απέναντι στο μεγάλο κριτή, τον εαυτό μας. Αυτή όμως η αλλαγή της εσωτερικής στάσης του ατόμου προϋποθέτει μια γενναία και χωρίς φόβο πρόσβαση στα πεδία της γνώσης, η οποία έχει ως στόχο της την όλο και πιο σαφή προσέγγιση της αλήθειας. Η λέξη όμως αλήθεια συντίθεται από το στερητικό α και τη λέξη λήθη και σημαίνει, η λέξη αλήθεια, θυμάμαι κάτι που ήδη υπάρχει, κάτι που είχα ξεχάσει και πάνω του χτίζω κάτι καινούριο. Άρα η γνώση είναι αρχικά ένας δρόμος θύμησης ενός συνόλου παρελθοντικών συμπαντικών γεγονότων που έχουμε λησμονήσει και πρέπει να θυμηθούμε. Εδώ όμως ο συγγραφέας με οξυδέρκεια και σύνεση καλεί τους αναγνώστες του να ξεχωρίσουν τις πραγματικά κρυμμένες συμπαντικές θύμησες, οι οποίες οδηγούν στην αλήθεια της συμπαντικής φύσης, από την κάποιες φορές διαστρεβλωμένη λόγω σκοπιμότητας ή αναγκαιότητας ανθρώπινη ιστορική αλήθεια, την οποία γράφουν πάντα οι νικητές, αναφέρει ο συγγραφέας. Αυτό που θέλει να διακρίνει την αλήθεια από το ψέμα πρέπει να έχει επαρκή ιδέα περί του τι είναι αλήθεια και ψέμα. Πώς δημιουργείται η ψευδαίσθηση του αληθούς ιστορικού γεγονότος
Η ιστορία γράφεται από τους νικητές και πάντα τους δικαιώνει. Στην ιστορία οι νικητές χαράζουν κανόνες, νόμους, επιστήμες, μάχες και νίκες. Επικές νίκες. Όλοι οι άρχοντες είχαν θριαμβεύσει και οι τιμένοι άνθρωποι του κάθε σήμερα ήταν μόνο αυτοί που έφταιγαν. Γιατί δεν είχαν γευτεί τη χαρά μιας νίκης. Πλάσματα του χώματος και της λάσπης, εγκλωβισμένα στο χρόνο της ιστορίας. Ένα δεύτερο και βασικό χαρακτηριστικό των κειμένων του νέου βιβλίου του Ιορδάνη Πουλκούρα, «Ένα μπλου στη φώτιση», είναι η διαφαινόμενη προσπάθεια διατύπωσης των βασικών αρχών μιας μελλοντικής νέας φυσικής φιλοσοφίας, η οποία μέσω ενός επίπονη κοινωνικού διαλόγου θα πρέπει να συνδέει τα νέα επιστημονικά επιτεύγματα τόσο με τις υλικές όσο τις πνευματικές και αξιακές ανάγκες του ανθρώπου. Η σύνδεση αυτή διαγράφεται μέσα από τη σοφή διαπίστωση του συγγραφέα ότι δεν μαθαίνουμε με πίστη, μαθαίνουμε με ερωτήσεις, αμφισβητώντας και πανεξετάζοντας όλα όσα είχαμε γνωρίσει. Όμως ένα άλλο παράδοξο, λέει ο συγγραφέας, είναι το ότι για να αμφισβητήσουμε πραγματικά κάτι πρέπει να έχουμε πίστη. Όπως ιστορικά γνωρίζουμε σήμερα, οι αρχικές έννοιες της επιστήμης, της θρησκείας και των κοινωνικών συστημάτων κάθε νέου πολιτιστικού ρεύματος δημιουργήθηκαν μέσω μιας κοινής φυσικής φιλοσοφίας. Ως παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε τη φυσική φιλοσοφία των προσοκρατικών, η οποία γέννησε σε κοινωνικό επίπεδο την δημοκρατία και κατήργησε την τότε θεοκρατική δομή. Ως ένα δεύτερο παράδειγμα αναφέρουμε τη φυσική φιλοσοφία του ευρωπαϊκού διαφωτισμού, ο οποίος αποδόμησε τη φεουδαρχία και το θεολογικό μεσαίωνα. Η αρχή της δόμησης μιας τέτοιας φυσικής φιλοσοφίας διαφαίνεται στο κείμενο του Ιορδάνη Πουλκούρα, ο οποίος αναφέρει ότι θέλει το βιβλίο του «Ένα μπλούς για τη φώτιση» να είναι ένα κείμενο που θα αφηγείται σαν παραμύθι όλους τους βασικούς θεμελιώδους μύθους που είναι η πηγή και έμπνευση κάθε ιδέας φιλοσοφίας, θρησκείας, ακόμα και επιστήμης. Και συνεχίζει. Στον κόσμο της αναζήτησης, οι μύθοι, οι αλληγορίες και οι παραβολές είναι τα οχήματα που μεταφέρουν μηνύματα της αιώνιας σοφίας μέσα στους αιώνες. Τα αναφερόμενα κείμενα δεν είναι παρά αρχιοθετήσεις και καταγραφές απόψεων σεβαστών, αλλά προσωπικών που απεικονίζουν την αντίληψη και την έμπνευση που είχαν κάποιοι άνθρωποι σε μια ορισμένη χρονική στιγμή. Μέσα στο μεταφορικό περιεχόμενο μιας τέτοιας φυσικής φιλοσοφίας δεν μπορούσε να μην υπησέρχεται και μια εσωτερική εξιστόρηση της προέλευσης, της επιστημονικής αλήθειας πλέον, της ψευδέστησης των ανθρώπινων αισθητών πραγματικοτήτων όπως του υλικού ανθρώπινου μάτριξ, την έννοια της ατομικότητας και του ρόλου του ανθρώπου μέσα στο σκηνικό του ανθρώπινου βίου. Ο συγγραφέας κατά την προσφυλή του επαγωγική μέθοδο αναφέρεται αρχικά στην άποψη των γνωστικών, εξιστορώντας ότι η γνωστική αιρετική και ορθά καταραμένη πίστευαν μέσα στις πολλές πλάνες τους πως το σύμπαν είναι μια ψευδαίσθηση. Ως εκ τούτου θεωρούσαν τα κάτωπτρα, τους καθρέφτες, όπως και την πατρότητα εξίσου απεχθή, γιατί πολλαπλασίαζαν την ψευδαίσθηση και την διέσπηραν. Οι αντικατοπτρισμοί πολλαπλασιάζουν στο άπειρο τις πλαστές εικόνες, ενώ τα παιδιά της πλάνης διέσπηραν και ψευδώς αποδείκνυαν την παρουσία τους ως υπαρκτή την ψευδαίσθηση. Η μυθική όμως εξιστόρηση της φύσης και της θέσης του ανθρώπου μέσα στην ψευδαίσθηση της υλικής πραγματικότητας με την πένα ενός πρικισμένου συγγραφέα όπως είναι ο Ιορδάνης Πουλκούρας μετατρέπεται σε ένα θαυμαστό επικό ανάγνωσμα το οποίο αναγκάζει το νου μας να οδηγηθεί σε συγκρίσεις, μεταφορές και εικόνες οι οποίες τυχιώνουν τις ζωές μας. Δεν μπορώ παρά να αναφερθώ σε κάποια κομμάτια του κειμένου που γράφτηκαν μέσα μου. Όπως αφηγείται ο συγγραφέας, η αντίληψη της χωριστής ατομικότητας αναλογείται με τη στιγμή που ο Ζαγραίας αντίκρισε το είδωλό του στον καθρέφτη. Τότε το πνεύμα εγκλωβίζεται στην ύλη και η διάλυσή του σε άπειρα κομμάτια
αλληγορείται με την πρώτη θεοφαγία που τελούν οι Τιτάνες πριν γίνουν μαζί και αυτοί σπορά των θνητών. Τότε όλοι εμείς βρεθήκαμε εδώ στην υλική πραγματικότητα που δημιουργήσαμε και στη σχετικότητα της κατακερματισμένης ύπαρξης, βιώνοντας τη δική μας εξορία που συμβολικά περιγράφεται ως η εγκατάλειψη του παραδείσου Κύπρου. Από τότε άνθρωποι γεννήθηκαν και χάθηκαν μαζί με φυλές, πολιτισμούς και χρόνους μέσα στο λαβύρινθο της ύπαρξης. Και συνεχίζει. Μια σκηνή σε αυτό το ψεύτικο κόσμο τον υλικό τοποθετήθηκε πάνω στη γη που δημιουργήθηκε και οι άνθρωποι την μέτρησαν πάνω και κάτω με το βλέμμα τους και αμέσως άρχισαν να μοιράζουν θέσεις. Ηθοποιοί, σκηνοθέτες, συγγραφείς, σκηνογράφοι, μπράβοι, καθαριστές, τεχνικοί και τεχνίτες, αλλά και επιχειρηματίες, επενδυτές, μάνατζερ και παραγωγοί που προσπαθούσαν ο καθένας από την πλευρά του να εδραιώσει τη θέση του σε αυτό το θέατρο. Σύντομα περίσεψαν οι διχόνοιες. Ποιος είναι ο καλύτερος, ποιος ο πιο απαραίτητος, ποιος πρέπει να αποφασίζει, έτσι διαλυθήκαμε σαν πολιτισμός. Αυτό όμως το οποίο εντυπωσιάζει είναι η σύνοψη όλων των προηγουμένων σε μια διαπίστωση σύμφωνη με τα συμπεράσματα της σύγχρονης επιστημονικής γνώσης. Αναφέρει ο συγγραφέας. Σήμερα οι επιστήμονες, είναι αληθές αυτό που γράφει ο συγγραφέας, υποστηρίζουν πως ένα απέραντο σύμπαν που δεν είναι τίποτα άλλο από έναν ωκεανό ενέργειας που ερμηνεύεται με 10 διαστάσεις, εμείς στο περιορισμένο της ύπαρξής μας βλέπουμε ότι τα αδύναμα αισθητήριά μας μπορούν να αντιληφθούν. Η πραγματικότητα είναι δίπλα μας, μπροστά στα μάτια μας. Εμείς όμως έχουμε μάθει να βλέπουμε την επιφάνεια και όχι το περιεχόμενο. Έχουμε μάθει να βλέπουμε τις λέξεις, όχι το νόημα. Έχουμε μάθει να σπαζόμαστε τη γνώμη μας για τον πλησίον και να μην βλέπουμε τις πράξεις και το λόγο μιας άλλης ύπαρξης που έχει τη δική του πορεία, τη δική της πορεία. Η αναφορά όμως στην έννοια μιας ανώτερης εσωτερικής πίστης φέρνει στο προσκήνιο τη γενικότερη εσωτερική και φιλοσοφική έννοια του γεγονότος το οποίο ονομάζουμε Θεό, την οποία ο συγγραφέας χειρίζεται με απόλυτο σεβασμό. Ο Θεός θα πρέπει να είναι απλά το όριο των δυνατοτήτων της ανθρώπινης σκέψης, αλλά και εκτός κάθε δυνατότητας επεξεργασίας του. Αυτό ακριβώς το οποίο στερνίζονται και οι θεολογίες, αναφέροντας ότι ο Θεός βιώνεται χωρίς να μπορεί να αποδειχθεί. Ο συγγραφέας στο κείμενό του διατυπώνει την προσωπική του ενόραση περί Θεού μέσα από την αποφατική άποψη του ερμήτου Τριμέγιστου, η οποία όμως συμπίπτει με την άποψη του ψευδοδιονυσίου του Αεροπαγίτη. Γράφει ο συγγραφέας: «Ο Θεός δεν είναι νους, αλλά είναι όμως ο αίτιος της ύπαρξης του νου. Δεν είναι και πνεύμα, αλλά ο αίτιος της ύπαρξης του πνεύματος. Ούτε φως είναι, αλλά είναι ο αίτιος της ύπαρξης του φωτός». Αυτή ήταν και η εντύπωση και του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη περί πρώτης αρχής ή περί του πρώτου κινούντος αχινήτου. Ο Ιορδάνης Πουλκούρας όμως δεν παραλείπει να σημειώσει τους μεγάλους πνευματικούς και ψυχικούς κινδύνους αυτής της μεταβατικής πολιτισμικής περίοδου, κατά την οποία έχουν επανεμφανιστεί με δραματικό τρόπο οι ανθρώπινοι φόβοι και υπαρξιακές αγωνίες που είχαν καταχωνιαστεί στα βάθη της ανθρώπινης ύπαρξης. Ως αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος, οι πολίτες, μη βρίσκοντας τρόπο να καλύψουν τους γιγαντωμένους φόβους τους, ακουμπούν τις ελπίδες τους σε παραφυσικού περιεχομένου θεωρίες και πρακτικές, με αποτέλεσμα σε πάρα πολλές περιπτώσεις να γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης πολλών ομάδων αλλά και προσώπων της καταραίουσας πολιτισμικής δομής. Σε αυτό ακριβώς το πρόβλημα αναφέρεται ο Ιορδάνης Πουλκούρας λέγοντας, γράφοντας: «Πάντα σε περιόδους κρίσης ο άνθρωπος έχει την τάση να αναζητήσει λύσεις και στο υπερφυσικό». Και συνεχίζει: «Ζούμε σε παράξενες εποχές. Τα μηνύματα είναι απλά και υπερφύαλα σαν την εποχή. Μην πιέζεστε, μην προβληματίζεστε,
μη σκοτίζεστε μέσα σε δεδάλους ιδεών και σελίδες βιβλίων. Σε 48 ώρες σας διδάσκουμε τη μέθοδο για να βρείτε την ευτυχία, να αποκτήσετε λεφτά και να βρείτε το σύντροφο της ζωής σας. Τα σλόγγαν απλά και απλοϊκά για να είναι κατανοητά από όσους ήθελαν να προσθέσουν στο βιογραφικό τους και πινελιές από κάτι ψαγμένο. Η θετική σκέψη τα καθαρίζει όλα σαν απορρυπαντικό. Ένα άλλο σημείο το οποίο έχει μια ιδιαίτερη σημασία προκειμένου να αντιληφθούμε το τι περιγράφει ο Ιορδάνης Πουλκούρας ως εσωτερική ανθρώπινη αναμόρφωση είναι η θέση την οποία διατυπώνει για τις έννοιες της αδικίας και της δικαιοσύνης, η οποία συμπίπτει με εκείνη του Δημόκριτου. Σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά γνωμικά του, ο Δημόκριτος αναφέρει ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να πράττει τα σωστά στη ζωή του επειδή φοβάται την τιμωρία ή επειδή περιμένει κάποια ανταμοιβή, αλλά επειδή αυτό που πράττει είναι το αποτέλεσμα μιας αυτόβουλης και συνειδητής επιλογής, χωρίς εξωτερικούς ανεξαναγκασμούς. Με λίγα λόγια, σημασία δεν έχει να μην αδικείς, αλλά για λόγους συνειδησιακούς να μην θέλεις να αδικήσεις. Κατά το Δημόκριτο, η αδικία υπαγορεύεται από το υλικό συμφέρον το οποίο ο νους αντιλαμβάνεται ως πραγματικό συμφέρον. Για το τι κάνουν οι άνθρωποι στη σημερινή κοινωνική πραγματικότητα, ο Ιορδάνης Πουλκούρας αναφέρει: πληρώνουμε μια ζωή συνδρομές ανένσημα ή συνδρομές προκειμένου να τις εξαργυρώσουμε για μια μεταθάνατο ζωή ή μια ανάσταση. Δεν το κάνουμε σαν ελεύθεροι άνθρωποι επειδή έτσι πιστεύουμε. Είναι δύσκολη πρόκληση να τολμά κανείς να είναι ελεύθερος με τη δική του βούληση, με τη δική του συνείδηση, χωρίς υπεκφυγές και χωρίς προστάτες. Και συνεχίζει ο συγγραφέας και αγραφώντας την προσωπικότητα ενός αναμορφωμένου σε εσωτερικό επίπεδο καθημερινού ανθρώπου. Γράφει: ο καθημερινός άνθρωπος που θέλει να αγωνίζεται για το καλύτερο αύριο των συντρόφων του, των οικείων του και όσων γνωστών και αγνώστων γεννήθηκαν και περπάτησαν σε αυτή τη γη, δεν πληρώνει συνδρομές στο δικαίωμα μιας μελλοντικής εξώκοσμης ευτυχίας υπομένοντας τη δυστυχία της σημερινής του πραγματικότητας. Ορθώνει το ανάστημά του ρισκάροντας την ύπαρξή του προς όφελος αυτών που δεν έχουν ακόμα γεννηθεί. Στο δύσκολο αυτό ατομικό δρόμο του ανθρώπου προς την εσωτερική του αναμόρφωση, το σημαντικότερο εργαλείο αποτελεί η ελεύθερη πρόσβαση προς μια ανώτερη μορφή συνειδητότητας, πνευματικότητας και αυτογνωσίας. Αυτό που μου κάνει μεγάλη εντύπωση στο κείμενο του βιβλίου «Ένα μπλου στη φώτιση» είναι η τόσο σύγχρονη, απλή και κατανοητή άποψη του συγγραφέα για τις έννοιες της αυτογνωσίας και της συνειδητότητας. Όπως αναφέρει, συχνά ακούμε και διαβάζουμε πως η απάντηση στο πρόβλημα βρίσκεται στη συνειδητότητα και την αυτογνωσία. Ωστόσο, γνώση του εαυτού μας δεν σημαίνει μια εγωιστική αποξένωση. Από την άλλη, η συνειδητότητα δεν είναι μια θεωρητική έννοια, αλλά κατά βάση η εν της πράγμαση επίγνωση των σωματικών λειτουργιών, συναισθημάτων και του περιεχομένου των σκέψεών μας. Μια επίγνωση που μας οδηγεί στην αληθινή γνώση, η οποία είναι θεμελιωμένη στη συνειδητότητα. Και συνεχίζει ο συγγραφέας: γνώση και συνειδητότητα με βοηθούν να αναγνωρίσω ποια επιθυμία και ανάγκη είναι δική μου και ποια έχει κρεμαστεί μπροστά στα μάτια μου σαν καρότο για να την κυνηγώ ατέρμονα. Συνειδητότητα και γνώση με βοηθούν να κατανοήσω μέσα από τις αμέτρητες οθόνες της καθημερινότητάς μου ποια είναι η πραγματικότητα που με αφορά και ποιες είναι οι αναπαραστάσεις του εαυτού μου που με οδηγούν στο στομάχι του λύκου. Συγκινητικό όμως είναι ότι ο Ιορδάνης Πουλκούρας στο έργο του «Ένα μπλου στη φώτιση» απευθύνεται και σε κάθε δάσκαλο αυτής της σκληρής μεταβατικής περίοδου, υπενθυμίζοντας ότι η ευθύνη του δάσκαλου προκειμένου να σαϊτέψει τη γνώση του παρελθόντος και να διδάξει τις μεθόδους πρόληψης δεινών μελλοντικών με βάση την εμπειρία του παρελθόντος είναι τεράστια. Είναι η τέχνη του να συντηρήσει την κλεμμένη φωτιά για να τη χαρίζει σε όσους φλέγονται από επιθυμία να καούν μέσα της. Το στόμα που όπως έχει συμβεί κάποτε θα ψάλει για μια ακόμα φορά τον πρωτογέννητο από χάος
και τη νύχτα δημιουργώ έρωτα. Τα παιδιά που ατρόμητα θα υπερβαίνουν τα συντρίμια του παρελθόντος και θα χτίζουν ακατάπαυστα με τα υλικά του ονείρου. Αυτή είναι η δύναμη της πατρίδας μας. Σε ευχαριστώ, Ιορδάνη, για την κατάθεση ψυχής σου. Βοηθάει πάρα πολύ το βιβλίο σου αυτό να γίνω καλύτερος και αξίζει να διαβαστεί από όλους μας. Σε ευχαριστώ ακόμα μια φορά για όλα. Να είσαι καλά. Ακούγομαι. Α, οκ. Okay. Ναι. Ευχαριστώ πολύ και εγώ και τους δυο σας. Πριν συνεχίσω, Στέισι, είναι μία φίλη η οποία θα ήθελε να μας διαβάσει ένα απόσπασμα. Την ευχαριστούμε πολύ. Είναι η ηθοποιός Στέισι Λεόνι. Είναι και φυσικός και... Και πρώην φοιτήτρια του κυρίου Δανέζη και φυσικός. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν ακούγομαι. Ωραία, ας το πάρω, να το πάρω. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ έχω να πω πριν διαβάσω το κομμάτι ότι αυτό το οποίο με συγκίνησε και μου άρεσε πολύ είναι ότι τα κείμενα μέσα σε αυτό το βιβλίο είναι απλά, όχι απλοϊκά, απλά, τόσο που μπορεί κανείς να εμπνευστεί και να συζητήσει γι' αυτά τόσο με τα παιδιά του, όπως έκανα εγώ με τα δικά μου, που το ένα είναι 6 και το άλλο 9, όσο και με τους φίλους της ίδιας ηλικίας με εμάς. Και αυτό είναι πολύ συγκινητικό. Ένα από τα κείμενα που μου άρεσε πολύ, πολλά μου άρεσαν πολύ, αλλά κατέληξα σε ένα, είναι αυτό που θα διαβάσω τώρα. Την 7η μέρα, ο Θεός αποφάσισε να ξεκουραστεί ή να ασχοληθεί με άλλα πράγματα. Οι άνθρωποι περιφερόντουσαν στην άχρονη παραδείσια αιωνιότητα, γυρνούσαν από εδώ και από εκεί και κάποια στιγμή άρχισαν να βαριούνται τόση μακαριότητα. Η μουρμούρα τους έφτασε μέχρι τα αυτιά των αγγέλων. Τι κατάσταση είναι αυτή? Γιατί μας έχει εγκαταλείψει? Πού έχει πάει? Τι πρέπει να κάνουμε? Ο άγγελος ενημέρωσε το Θεό. Εκείνος έξισε το μούσι του. Τι να τους πω? Μονολόγησε. Γεννηθεί το φως? Μα το έχω ξαναπεί. Κάτι να βρω για να νομίζουν ότι κάνουνε. Α, αυτό είναι. Γεννηθεί το θέατρο. Μία σκηνή τοποθετήθηκε πάνω στη νέα γη που δημιουργήθηκε για χάρη της και οι άνθρωποι, αφού τη μέτρησαν πάνω κάτω με το βλέμμα τους, αμέσως άρχισαν να μοιράζουν θέσεις. Ηθοποιοί, σκηνοθέτες, συγγραφείς, σκηνογράφοι, μπράβοι, καθαριστές, τεχνικοί και τεχνίτες, αλλά και επιχειρηματίες, επενδυτές, μάνατζερ και παραγωγοί, που προσπαθούσαν ο καθένας από την πλευρά του να εδραιώσει τη θέση του και να εδραιώσει τη θέση του σε αυτό το θέατρο. Σύντομα περίσεψαν οι διχόνοιες. Ποιος είναι ο καλύτερος? Ποιος είναι ο πιο απαραίτητος? Ποιος πρέπει να αποφασίζει? Αφού μάλωσαν για πολύ, κάλεσαν πάλι τον άγγελο. «Πες το Θεό να λύσει τις διαφορές μας. Εκείνος μας έφτιαξε, εκείνος μας μπέρδεψε εδώ μέσα σε παρακατιανούς, μέσα με παρακατιανούς και ατάλλαντους», είπαν. «Εκείνος έχει υποχρέωση να δώσει απαντήσεις». Ο άγγελος πέταξε πάλι κοντά στο Θεό και του είπε τα νέα. Ο Θεός σκέφτηκε καλά και πήρε ένα κομμάτι χαρτί. Έγραψε κάτι, το έβαλε σε ένα κουτί και το έδωσε στον άγγελο. Οι άνθρωποι μαζεμένοι στη σκηνή περίμεναν με ανυπομονησία την επιστροφή του. Πήραν το κουτί, το άνοιξαν και άρχισαν τις διαμαρτυρίες. Πάλι. «Μα δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν. Τι θέλει να μας πει, μας κοροϊδεύει?» Έτσι δημιουργήθηκαν οι μεγάλες απορίες. Αυτά που αργότερα τα είπαν και φιλοσοφίες. Πού πάμε, ποιος είναι ο σκοπός μας και όλα αυτά που τα ξέρετε σίγουρα καλύτερα από μένα, λέει ο Ιορδάνης. Χιλιάδες χρόνια μετά, ο άνθρωπος φρόντισε εντωμεταξύ να δημιουργήσει για το χρόνο ένας πλανόδιος ηθοποιός, όχι από τους γνωστούς και τους διάσημους της τηλεόρασης, αλλά από αυτούς που παίζουν στους δρόμους και τα πανηγύρια, περιπλανόμενοι από πόλη σε πόλη και από χώρα σε χώρα, ένας νομάδας ηθοποιός που είχε μάθει την τέχνη από τον πατέρα του, όπως και εκείνος από το δικό του τον πατέρα, έφτασε στο παλιό σπίτι του προπάπου του, που και εκείνος βέβαια ήταν πλανόδιος ηθοποιός. Το βράδυ, αφού ζεστάθηκε αρκετά δίπλα στη φωτιά, αποφάσισε να ανέβει να ψάξει στη σοφίτα.
Στιβαγμένα πράγματα πάνω σε άλλα με σκόνη και αράχνες φύλαγαν τις μνήμες των προγόνων του, ποιος ξέρει πόσα χρόνια πίσω. Μετακινώντας κάποια έπιπλα, ανακάλυψε πίσω τους σε μια γωνιά ένα μεγάλο κουτί. Φαίνονταν παμπάλαιο. Το άνοιξε και μέσα είδε ένα ακόμα παλιότερο κουτί. Και μέσα σε αυτό βρήκε ένα ακόμα. Και για να μην σας κουράζω, στο τέλος είχε στα χέρια του το κουτί. Είχε ακούσει πολλές φορές την ιστορία από τους προγόνους του, σε πόλεις και χωριά να τη διηγείται ο καθένας με το δικό του τρόπο. Αλλά τώρα ήταν εδώ και το κρατούσε στα χέρια του. Με τρεμάμενα δάχτυλα το άνοιξε. Ένα μικρό χαρτάκι γλίστρησε έξω. Το ξεδίπλωσε και με μάτια τεράστια διάβασε τη θεία απάντηση. Γιατί. Σε ευχαριστώ πολύ. Γιατί λοιπόν. Α, ευχαριστώ τη θέση, ευχαριστώ όλους. Υπάρχουν εδώ μέσα φίλοι οι οποίοι συναντιόμαστε από τις πρώτες εκδόσεις που είχα κάνει πριν από 17-18 χρόνια και ξανασυναντιόμαστε όποτε υπάρχει μια έκδοση, άντε και κάπου ενδιάμεσα. Υπάρχουν φίλοι παλαιότεροι, όπως ο Αντώνης, όπως ο Στέλιος. Υπάρχει η οικογένειά μου και συγγενείς που μοιραζόμαστε ένα κομμάτι αυτού του βιβλίου, γιατί το πρώτο, το εισαγωγικό κείμενο ξεκινάει λέγοντας «Ο παππούς μου ήταν ένας μάγος». Μισή αλήθεια, μισή ψέμα, παραμύθια λέμε. Αυτό άρεσε τόσο πολύ στον Στέφανο τον Ελμάζη που φτάσαμε να μαλώσουμε, γιατί θέλει να γίνει και ο τίτλος του βιβλίου. Και για να εγκυριάσει και την κατάσταση, κάπου εδώ είναι ο Στέφανος, όταν μου κάνανε μια συνέντευξη, ανέφερε σαν τίτλο του βιβλίου αυτόν. Εγώ βέβαια επέμενα για δικούς μου λόγους στο Blues για τη φώτιση. Και έτσι ένα μεγάλο μέρος της μνήμης έχει σχέση με την οικογένειά μου. Και υπάρχουν ψήματα που αφορούν φίλους που είναι εδώ μπροστά, όπως ο Ανδρέας, ο Παναγιώτης. Και ξεκινάμε την τελευταία λέξη λοιπόν. Γιατί. Όχι ερωτηματικό, γιατί. Ούτε παρακλητικό. Ένα γιατί αυθάδικο, προς την κάθε βεβαιότητα. Αυτό το γιατί που είναι η μοναδική λέξη. Η λέξη χάρη στην οποία γεννήθηκαν τα πάντα. Κόσμοι, πολιτισμοί και επιστήμες. Λέξη και λέξεις. Λέει ένας μύθος πως όταν ξοπετάχτηκαν οι πρώτοι άνθρωποι από τον Παράδεισο, περιπλανήθηκαν στην έρημη γη. Άγγελοι της απώλειας, ξένοι και παρεπίδημοι. Δούλεψαν, μάτωσαν, απόκαμαν και κάποια στιγμή έκατσαν να ξαποστάσουν κάτω από το άγνωστο μαύρο που τους τύλιγε. Τότε ένας άρχισε να βάζει λέξεις τη μία δίπλα στην άλλη και περιέγραψε για πρώτη φορά τα όνειρά του. Αστέρια να λάμπουν στον ουρανό, μια σελήνη θα πρέπει να υπάρχει για να τους φροντίσει το σκοτάδι και ένας ήλιος για να στέλνει τη μέρα τους. Και τότε η πλάση φωταγωγήθηκε. Και ο δεύτερος βρήκε τις δικές τους λέξεις για το δικό του όνειρο. Κατάφη τα βουνά, κενά και τα ποτάμια που διασύρουν τα δάση και εκεί δροσίζονται ζώα και πουλιά. Και τότε γεννήθηκε η ζωή. Και από τότε κάθε φορά που κάποιος άνθρωπος βρίσκει λόγια, τα δικά του λόγια να περιγράψει σε κάποιον το όνειρό του, αυτό αποκτά υπόσταση, γεννώντας νέους κόσμους, καινούριες διαστάσεις, νέες προοπτικές και νέες ζωές. Ένας παραμυθάς ήταν ο δημιουργός, όπως παραμυθάς ήταν και ο Όμηρος, οι τροβαδούροι ήταν παραμυθάδες. Παραμυθάδες υπήρχαν ακόμα στις αρχές του περασμένου αιώνα, στην πατρίδα πολλών από εμάς, στη Μικρασία, την Ιωνία. Από εκείνο το μαγεμένο αιώνιο και ονειρικό κόσμο, πέρασαν και στον ελλαδικό χώρο. Είχα την τύχη να γεννηθώ σε μια οικογένεια που συνέχιζαν να αφηγούνται παραμύθια. Και μέσα από αυτά προσπάθησα κι εγώ να μυθεύσω το δικό μου κόσμο. Με το αυθάδικο και απαιτητικό δικό μου γιατί. Αναζήτησα τις δικές μου απαντήσεις. Σύντομα και δεν ξέρω πώς, ένιωσα πως κάθε παράδοση, κάθε θρησκεία, κάθε ιδέα μοιάζει να προέρχεται από την ίδια μία διήγηση που κάποιος αφηγηθήκε παλιά, στην αρχή του χρόνου. Και εδώ μπαίνει ο φίλος μου ο Χρήστος, τον οποίο αφιερώνω το βιβλίο.
Κολλήσαμε από παιδιά όταν βρεθήκαμε έφηβοι τυχαία σε ένα νυχτερινό λεωφορείο που μας έφερνε από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Συντοματικά και οι δύο αναζητούσαμε να σώσουμε μια ραγισμένη αγάπη. Οι δεσποσίνες της εποχής εκείνης χάθηκαν στη λύθη. Αλλά η φιλία μας κράτησε και ρίζωσε. Και όταν εγώ είχα χαθεί στον κύκλο των επαγγελματικών υποχρεώσεων, τον πρέπει, ο Χρήστος μου θύμιζε πάντα τι ήμουν πριν. Μου θύμιζε να βλέπω ψύχρεμα τον επαγγελματικό περίγυρο και ψυχρά τους καραγκιόζηδες της αναζήτησης που κυκλοφορούσαν και κυκλοφορούν πουλώντας φιλοσοφίες και φούμαρα. Και μιλώντας κάποιο βράδυ, έπεσε η ιδέα για ένα μικρό βιβλίο που θα μπορούσα να γράψω κρατώντας την παράδοση των παραμυθάδων και να αφηγηθώ αυτό που μου είχε κολλήσει. Μια δίγηση που έπεσε από τις άλλες. Η κουβέντα γινόταν παίζοντας αρπίσματα σε μια παλιά κιθάρα που είχε ξεμείνει από το ροκ παρελθόν μας. Και έτσι προέκυψε ο τίτλος. Ένα μπλουζ για τι πράγμα? Ένα μπλουζ για τη φώτιση. Αυτό δεν ψάχνουμε άλλωστε. Τα χρόνια κύλησαν και ο Χρήστος έφυγε νωρίς από αυτόν τον κόσμο και εγώ συνέχισα να κάνω διάφορα πράγματα. Κάποια στιγμή άρχισα να γράφω με ψευδόνυμο Δοκίμια και τότε συνάντησα τον Ελμάζη που μου πρότεινε να γράψω το Άβατο. Ό,τι θέλω, ό,τι με κατεβαίνει, χωρίς έλεγχο. Δεν μπορούσε να γίνει κι αλλιώς. Έτσι γεννήθηκε η Στήλενη Ιορδάνη που συνήθως γράφω αυτό που με απασχολεί, παίρνοντας συχνά δεκανίκια από κείμενα άλλων που εκείνη τη στιγμή έχουν βοηθήσει και ή κάτι μου έχουν πει. Και είναι λυτρωτικό και ευτυχία αν η προσωπική μου αγωνία μοιραστεί με εκείνη του άγνωστου αναγνώστη, συγγνώμη, στον οποίο συχνά αναφέρομαι. Και αυτός ο διάλογος με τον εαυτό μου και την καθημερινότητα κατέληξε σε αυτά τα κείμενα και στον πρόλογο και τα συμπεράσματα του Μάνου Δανέζου που ακούσαμε, τον οποίο οφείλω να ευχαριστώ από την καρδιά μου για την ενθάρρυνση και τη στήριξη. Έτσι, αυτό το βιβλίο είναι χωρισμένο σε δύο μέρη. Το πρώτο είναι αφήγηση του παραμυθά που λέγαμε «Με ένα τσιγάρο πάντα», άσο σκέτος, ο παλιός είναι καλύτερος για την περίπτωση, «Λίγο ρακί για παρέα», «Κάτω από το φεγγάρι» και «Συζήτηση με ένα ξένο» ή «Με το καθαριστισμά του στο νερό». Είναι μια ιστορία δημιουργίας και αφού είναι μια συμπαντική δημιουργία, μπορεί να κρύβει και ενδιαφέρουσες στιγμές για σας. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει μια σειρά κειμένων μου από το Άβατο. Μικρές ιστορίες που ακολουθούν χρονολογικά και την εποχή από τη στιγμή που μπήκαμε ως χώρα στη μεγάλη κρίση μέχρι σχεδόν και σήμερα. Μια τραγική περίοδο στην οποία ο καθένας μας είχε το δικό του ρόλο, σαν να μας κατευθύνει με μαεστρία ένας διεστραμμένος αόρατος σκηνοθέτης. Όπως διαπιστώνει και ο Πίτερ Μπρουκ, η ζωή είναι μια τραγωδία που δεν απαιτεί καμία τεχνική. Γεννιόμαστε όλοι έτοιμοι για τους ρόλους που θα υποδηθούμε. Κομπάρση για τους πολλούς, δευτερότριτη ρόλη στον κύκλο μας και πρωταγωνιστές στο προσωπικό δράμα και την προσωπική αγωνία. Κάποιοι είναι αξιαπόγονοι των αρχαίων ηθοποιών, δασκάλων και με τις πράξεις τους ποιούν ήθος. Ο δάσκαλος, όπως και ο γονιός, χρησιμεύουν σε κάτι μόνο αν γίνουν το σκαλί ή ο όμος που θα στηριχτεί η επόμενη γενιά για να δει μακρύτερα στο μέλλον. Έσχατος όλων, σιωπηλός και χρήσιμος. Οι πολλοί ως πριμαντώνες διαγωνίζονται για τα λεπτά δημοσιότητας κάτω από προβολής επιτυχίας. Διδάσκαλοι, φωτισμένοι και ηγέτες υπήρχαν και υπάρχουν πάντα, μαζί με διάφορα λαμόγια, για να στηρίζουν δομές συμφερόντων και εξουσίας, χειραγωγώντας ψυχές και ανθρώπους. Τον 9ο αιώνα ένας βουδιστής δάσκαλος, Λίντζι λεγότανε, όταν είδε ένα μαθητή του να πανηγυρίζει γιατί συνάντησε στον δρόμο τον ίδιο τον Βούδα, του είπε: «Αν τον ξανασυναντήσεις, σκότωσέ τον». Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει επιτέλους ο κάθε ένας να γίνει ανεξάρτητος, να αναλάβει την ευθύνη για αυτό που είναι και αυτό που μπορεί και πρέπει, αν το αποφασίσει, να γίνει. Έτσι λέγαν τότε, αν βρεις το Βούδα ή οποιαδήποτε άλλη σπουδαία μόρφη στον δρόμο και όχι μέσα σου, να ξέρεις ότι είναι μια καλοδεχούμενη ψευδέστηση. Ένας απατεώνας που ο εαυτός σου θέλει να αποδεχτεί για να πάψει να υποφέρει στην πραγματικότητα. Για να προχωρήσουμε όμως, φίλε μου, οφείλουμε να καλωσορίζουμε πάντα την αβεβαιότητα. Να αποδεχτούμε την αφισημία που θα μας συνοδεύσει στο προσωπικό μας ταξίδι της δημιουργίας, ποιου, του δικού μας κόσμου. Αυτή είναι η μόνη πραγματικότητα και μόνο εμείς οι ίδιοι, ο καθένας από εμάς, μπορούμε να αντικτήσουμε. Εμείς με τις πράξεις μας μπορούμε να την αλλάξουμε.
και γιατί όχι, να την κάνουμε και καλύτερη. Αυτό το τελευταίο είναι ένα απόσπασμα από μια ιστορία του βιβλίου μου. Και θα κλείσω με ένα ακόμα απόσπασμα που είναι ένας μικρός κατάλογος σημειώσεων. Ξέρετε, σαν αυτό που γράφεις πρόχειρα σε ένα χαρτί για να μην ξεχάσεις τα απαραίτητα μες στη βουή της καθημερινότητας. Ένα τέτοιο σημειώμα με τα βασικά της ύπαρξής μας είχε φτιάξει ο ψυχίατρος Σέλντον Κοπ και το είχε ονομάσει μια εσχατολογική λίστα. Το αντέγραψα γιατί το θεωρώ ότι είναι ενδιαφέρον και σας διαβάζω μερικά. Λοιπόν, αυτό είναι. Δεν υπάρχουν κρυφά νοήματα και δεν υπάρχει να πας από εδώ εκεί, χωριά που δεν υπάρχει κι άλλο μέρος. Δεν υπάρχει άλλη για να πας. Ο κόσμος δεν είναι απαραίτητα δίκαιος. Συχνά το να είσαι καλός δεν σημαίνει ανταπόδοση και δεν υπάρχει κανένα αντιστάθμισμα για την κακοτυχία σου. Παρόλα αυτά, έχεις την ευθύνη πάντα να κάνεις το καλύτερο που μπορείς. Μην ξεχνάς. Είναι ένα τυχαίο σύμπαν στο οποίο εμείς δίνουμε νόημα. Κανείς δεν είναι ισχυρότερος ή ασθενέστερος από οποιονδήποτε άλλον. Ο καθένας είναι με τον τρόπο του ευάλωτος. Και δεν υπάρχουν μεγάλοι άντρες. Αν έχεις έναν ήρωα, επανεξέτασέ τον. Έχεις υποτιμήσει μάλλον με κάποιο τρόπο τον εαυτό σου. Ο καθένας ψεύδεται, κάνει απάτες και προσποιείται. Και εσύ βέβαια, ο καθένας από εσάς και εγώ που σας μιλάω. Τα πάντα στον εαυτό σου αξίζουν κάτι μόνο αν είναι εντελώς δικά σου. Το κακό μπορεί να εκτοπιστεί, όμως ποτέ δεν εξαλείφεται. Καθώς όλες οι λύσεις δίνουν τροφή σε νέα προβλήματα. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε για αυτές τις λύσεις. Η παιδική ηλικία ήταν ένας εφιάλτης. Αλλά φίλε μου, ενήλικε, είναι τόσο πολύ δύσκολο να βασίζεσαι αποκλειστικά στον εαυτό σου και να φροντίζεις μόνο εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου, επειδή δεν υπάρχει κανείς άλλος να το κάνει για σένα. Τον εαυτό μας έχουμε μόνο. Και ο ένας τον άλλο. Αυτό μπορεί να μην είναι αρκετό, αλλά είναι ότι υπάρχει. Και είναι παράξενο που τόσο συχνά τελικά φαίνεται ότι όλα αξίζουν τον κόπο. Ζούμε στο πλαίσιο μιας αμφισημίας. Εν μέρη είμαστε ελεύθεροι. Εν μέρη διαθέτουμε δύναμη και εν μέρη κατέχουμε τη γνώση. Όλες οι σημαντικές αποφάσεις λαμβάνονται επί τη βάση ανεπαρκών δεδομένων. Ωστόσο, είμαστε υπεύθυνοι για ό,τι κάνουμε. Και καμιά δικαιολογία δεν γίνεται δεκτή. Μπορείς να τρέξεις, αλλά δεν μπορείς να κρυφτείς. Γι' αυτό είναι σημαντικό κάποτε να ξεμπερδέψουμε με τους αποδιοπομπαίους τράγους. Πρέπει να μάθουμε τη δύναμη του να ζούμε με την ανικανότητά μας. Η μοναδική νίκη έγκυται στην οριστική απόφαση να παραδοθεί κάποιος στον εαυτό του, στον ίδιο τον εαυτό. Γιατί όλες οι σημαντικές μάχες διεξάγονται μέσα μας. Φίλε μου, είσαι ελεύθερος να κάνεις ό,τι θέλεις. Χρειάζεται μόνο να αντιμετωπίσεις τις συνέπειες. Και τελικά, μάθε να συγχωρείς τον εαυτό σου. Ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Ένα απλούς για τη φώτιση. Το βιβλίο αυτό περιέχει μικρές διηγήσεις που, όπως μου είπε και η Στέισι, η κάθε μία από αυτές μπορεί να γίνει ένα θεατρικό. Το θέατρο κάτω τον αρτό δεν μιμείται ούτε απεικονίζει τη ζωή. Τη συνεχίζει. Είναι λοιπόν το θέατρο της ζωής μας και σε αυτή την παράσταση είμαστε όλοι θεατές και πρωταγωνιστές. Απόψε θα προτιμούσα να γίνετε και αναγνώστες για να αγοράσετε το βιβλίο και να βάλετε έξοδα το εκδότης μου που ήρθε από τη Θεσσαλονίκη και με στηρίζει 20 χρόνια. Και ελπίζω να το απολαύσετε. Ιδιαιτέρως θα ήθελα να ευχαριστήσω πάλι όλους που είστε εδώ, την παρέα που βοήθησε, τον Πενιουδάκη που φωτογράφησε το εξώφυλλο, τον Μάνο τον Δεδεβέση που τον έκανα μοντέλο χωρίς να το θέλει, το Γιάννη το Δεβελέκο και παντού και πάντα την Άγκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης και πριν κλείσουμε, από ό,τι με ενημερώνουν υπάρχει πολλοί κόσμος online. Το δοκιμάσαμε πρώτη φορά να κάνουμε streaming. Δεν σας βλέπω φίλοι μου, σας ευχαριστώ όλους. Να είστε καλά. Κάποτε θα τα πούμε από κοντά.